Φουσκωμένους θα δουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, καθώς θα αυξηθεί η τιμή της κιλοβατόρας και θα ψαλιδιστεί το ποσοστό έκπτωσης συνέπειας στο 5%. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως οι αυξήσεις θα είναι ουδέτερες για τον καταναλωτή, καθώς θα αντισταθμιστεί τόσο από τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και από τη μείωση του ενίου τέλους εκπομπής αερίου. Οι δυνατότητες μου δεν είναι το εισόδημά μου τόσο για να μπορέσω να πληρώσω τόσο μεγάλο ποσό. Επόμενο είναι, με μια σύνταξη μηδαμενή δεν θα δυσκολεύεστε. Η μείωση του ΦΠΑ έχει ήδη συμπεριληφθεί στους λογαριασμούς από τον Ιούνιο, οπότε η αυξήση στην τιμή της κιλοβατόρας θα φανεί άμεσα στους λογαριασμούς, εκτός αν η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ είναι ανάλογη. Έτσι, για παράδειγμα, καταναλωτής που στον προηγούμενο λογαριασμό, στον οποίο κατανάλωσε 1.397 κιλοβατόρες, πλήρωσε συνολικό ποσό 181,74 ευρώ, με την ίδια κατανάλωση, καθώς θα αυξηθεί η τιμή της κιλοβατόρας, το ποσό κατανάλωσης θα διαμορφωθεί στα 154,48, ενώ το τελικό οφειλόμενο ποσό θα διαμορφωθεί στα 202 ευρώ. Μέσα στο πακέτο περιλαμβάνονται και η κατάργηση προνομιακών τιμολογίων για τους εργαζόμενους, γεγονός που έχει εγείρει τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Η κίνηση της κατάργησης, γιατί περί αυτού πρόκειται, του μειωμένου τιμολογίου του προσωπικού του ΔΕΗ, ήταν για να αποκοιμήσει, να κοροϊδέψει και να ξεγελάσει τους καταναλωτές από μια άδικη αύξηση που τους επέβαλε. Δηλαδή, στη λογική, κοιτάτε, δεν τα παίρνω μόνο από εσάς, τα παίρνω και από αυτούς. Μέσα στις ενέργειες για την τόνωση της ρευστότητας της ΔΕΗ είναι και η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, με την εταιρεία να χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεση τις εντολές διακοπής ρεύματος, καθώς ήδη έχει αποστείλει 30.000 εντολές διακοπής. Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που η εταιρεία κατεβάζει τους διακόπτες και σε οφειλέτες που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Μέσα υπήρχε μια κοπέλα που είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, ούρλιαζε τέλος πάντων επειδή θα της κόψουν το ρεύμα. Εμένα με βλέπετε ήρεμο. Άμα τυχόν υπάρχουν προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο, είναι σε κάποια σημεία και που εκεί πέρα μάλλον θα έπρεπε να εστιάζουμε. Ενώ ανησυχία προκαλεί σε πολλούς καταναλωτές ότι τα αυξημένα τιμολόγια της ΔΕΗ θα συμπαρασύρουν και γενικά την αγορά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά αυξήσεων των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Σαφώς και δεν συμφωνώ με όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι η ΔΕΗ έχει μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να το κοιτάξει η κυβέρνηση. Το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος σχολίασε σε ανακοίνωσή του τις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Οι πολλαπλές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ που σήμερα έρχονται με αφορμή τη λεγόμενη εξυγίανση της ΔΕΗ έρχονται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη λαϊκή κατανάλωση. Τα νέα τιμολόγια αποτελούν μέρος του πακέτου μέτρων που θα εφαρμοστεί προκειμένου η επιχείρηση να αποφύγει σοβαρούς κινδύνους, καθώς ο νέος πρόεδρος Γιώργος Στάσης έκανε λόγο πως η ΔΕΗ αποτελεί συστημικό κίνδυνο για ολόκληρη την οικονομία.